Παιχνίδια στη θάλασσα και στην άμμο, ατέλειωτες ώρες ηλιοθεραπείας με παγωμένο φραπέ ή μπύρα. Και όμως μπορούν όλα αυτά να εξελιχθούν τόσο ειδηλιακά. Και η παραλία κρύβει τους κινδύνους της. Και όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε να τους αντιμετωπίσουμε, τόσο λιγότερο θα ενοχληθούμε. Καταρχήν με τα εγκάβματα. Θα πρέπει, αν αισθανόμαστε ότι μια περιοχή του δέρματος μας τραβάει και τσούζει, όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί της, πρέπει να φορέσουμε αμέσως ένα ρούχο που θα εμποδίζει την ακνοβολία. Επίσης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους αχινούς, αν σας αρέσουν οι παραλίες με βραχάκια και φύκια. Οι τσούχτρες επίσης καραδοκούν, παρά το ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια σε ελληνικές θάλασσες, είναι παρούσες. Προσοχή ιδιαίτερη και στη θερμοπληξία. Σε περίπτωση που καθόμαστε στην παραλία χωρίς κάποιο προστατευτικό, το λιγότερο ένα καπέλο στο κεφάλι μας, θα την αντιμετωπίσουμε. Τα πρώτα σημάδια είναι ζάλη, ναυτία, εφίδρωση, ταχυπαλμία, υπόταση, χαμηλός πυρετός, πονοκέφαλος αλλά και κόπωση. Επίσης και οι κράμπες συμβαίνουν συχνά το καλοκαίρι σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, κυρίως αυτούς που δεν γυμνάζονται τακτικά. Αν σας συμβεί μέσα στο νερό, το πιο σημαντικό είναι να μείνετε ψύχραιμοι και να κατευθύνετε αμέσως στην ακτή.